Το τρίτο μνημόνιο είναι γεγονός και κουβαλάει την υπογραφή του Τσίπρα και της δίθεν αριστερής διαχείρισης. Έχει ήδη τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμίου και του Πασόκ, γιατί με το κοινό ανακοινωθέν που υπέγραψαν και με την ψήφο του στη Βουλή έδωσαν εντολή και ελεκτικό εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση να φέρει πάση θυσία συμφωνία. Τα πρώτα μέτρα που περιλαμβάνει ήδη συζητιούνται και ψηφίζονται στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Είναι καραμπινά το ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι αυτή τη φορά θα πληρώσουν οι έχοντες, ότι τα βάρη θα καταρρεμηθούν δίκαια. Μια ματιά στη λίστα των μέτρων είναι αρκετή για να καταλάβει οποιοδήποτε ποιοι καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο. Έμφυα, εισφορά αλληλεγγύης, κατάργηση πρόωρων συντάξεων, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης από τη μία και από την άλλη χρήμα, προστασία και νέα προνόμια για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει σημασία σε αυτές τις συνθήκες ο λαός να μην παγώσει, να μην απογοητευτεί, να μην αποδεχθεί μια ακόμα υποχώρηση σε δικαιώματα και ανάγκες. Υπάρχει σήμερα διέξοδος. Είναι ο δρόμος της εισπύρωσης στα συνδικάτα, στις λαϊκές επιτροπές. Υπάλλη, ο αγώνας ενάντια στο νέο αντιλαϊκό μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ διότι θεωρούμε ότι τόσο εμείς, είτε ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλος ο κόσμος στο 61%, 62%, το οποίο στήριξε το όχι στο δημοψήφισμα, πρέπει να είναι σήμερα στους δρόμους, σήμερα που γίνεται η ψηφοφορία στην Βουλή, ούτως ώστε να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι το πραξικόπημα το οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν δεν θα μπορέσει να περάσει. Είναι ένα χτύπημα το οποίο προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στην αξιοπρέπεια του λαού μας.